Καλημέρα. Καλημέρα. Συνέχεια, να είστε καλά. Γιάννη Σαραντάκο κοντά μα. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα. Πώ είστε, κύριε Σαραντάκο? Δεν ήξερα τι καλάθι να πάω για την ΔΕΘ. Και νόμιζα θα μα έλεγε ο κ. Τσάπαλο. Πάρε μικρό καλάθι, μεγάλο καλάθι. Μεσαίο. Πάρε μικρό. Φάκελοι θα μπουν μέσα με μεταρρυθμίσει. Από τα υπόλοιπα ξέχνατα. Αν οι παροχέ όπω ακούσατε πολύ σωστά, μεταρρυθμίσει πιο πολύ. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Εσεί στη Μάνη είσαστε καθόλου κουζλοί ή μόνο στην Κρήτη είναι αυτό? Έχουμε μία δόση, αλλά όχι σε αντικριτή. Όχι σε αντικριτή. Όχι σε αντικριτή. Αλλά ο μύθος λέει, η ιστορία λέει ότι από την Μανιά της ήρθαν από την Κρήτη. Λένε. Ναι. Αλλά δεν το πήραμε όλο μαζί την τρέλα. Έμεινε λίγη κουζουλάδα στη θάλασσα. Ναι, κάπου χάθηκε εκεί στα κύθια. Πώς τη βλέπεις αυτή την. Αφού το είπε αυτό, θα το πω και εγώ. Πώς τη βλέπεις αυτή την κουζουλάδα που πουλάει ο κύριος Κασελάκης? Εντάξει, πουλάει ένα. Για να το πούμε με την καλή έννοια, ένα προϊόν το οποίο είναι αμυγός επικοινωνιακό. Μέχρι στιγμής πολιτικό προϊόν δεν είναι, δεν το λες. Όλο τζόγο, το. Έτσι. Μα προφανώς έχει κάνει. Δεν είναι ο πρώτος που έχει παίξει αυτό το χαρτί. Έχουμε και ιστορικά άλλα φαινόμενα. Θυμάμαι και τον. Σε τέτοιο επίπεδο. Ένας άνθρωπος τον οποίο θα μπορούσα να σας πω είναι ο κ. Βαρουφάκης, ο οποίος έπαιξε το χαρτί της επικοινωνίας. Όχι τόσο πολιτικό, θυμίζω, ναι, με λίγο lifestyle μέσα, με λίγο φωτογραφίσεις, με λίγο, μάλλον με πολλή τηλεόραση και λιγότερη επαφή με τους πολίτες. Νομίζω ότι εξαρτάται αν θα είναι μόδα ή όχι. Εγώ πιστεύω, αυτό είναι το ερώτημα για μένα. Αν η υπόθεση Κασελάκη είναι μόδα, δηλαδή ασχολούμαστε τώρα, είναι λίγο καλοκαίρι, δεν αυτό, έχει δηλαδή, πολιτική ατζέντα μεγάλη η χώρα. Και θα το δούμε αυτό. Ούτως ή άλλως σκοτώσει ψαλμός. Δηλαδή θα δούμε τι ψάρια θα πιάσει. Χιονοστιβάδα λέει ο. Ο κ. Πολάκης. Χθες το βράδυ έκανε μια ανάρτηση στο Facebook. Είναι χιονοστιβάδα, λέει, το φαινόμενο Κασελάκη. Εντάξει, θα φανεί στην κάλπη αυτό. Στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, διότι δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι σε μια κομματική κάλπη, προσέξτε, δεν θα ψηφίσει όλη η κοινωνία στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και στη Νέα Δημοκρατία παλαιότερα. Μιαέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Θα ψηφίσει το κόμμα. Δεν είμαι πολύ βέβαιος αν αυτό που πουλάει, πάλι λέω με την καλή έννοια, και ο Κασελάκης θα το αγοράσουν και πώς οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω. Άλλο η κοινωνία, άλλο κάποιοι πολιτικοί άνθρωποι οι οποίοι το κοιτάνε και λένε ένας ωραίος άνθρωπος, το δημιουργεί τόσο όλα αυτά. Δεν είμαι πολύ βέβαιος. Τον τρόπο που θέλησε να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, αυτό το μαγνητοσκοπημένο, το βίντεο, τα 4 λεπτά, όπου μας αυτοσυστήθηκε αρχικά, δηλαδή που γεννήθηκε, που μεγάλωσε, ότι πήγε στην Αμερική, την επαφή του με τις επιχειρήσεις, επίσης τα δικαιώματα της ελευθερίας του που έχει, τόσο στις πολιτικές του πεποιθήσεις, τόσο στο κομμάτι της προσωπικής του ζωής. Ένα θέμα το οποίο εξέπληξε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή δεν περίμενε κάποιος να βγει έτσι αυθόρμητα, απροκάλυπτα να το πει, και μάλιστα η πρώτη επαφή που είχε με το κοινό. Ναι. Πιστεύεις ότι όλο αυτό θα λειτουργήσει θετικά, θα λειτουργήσει αρνητικά? Πώς ξεκίνησε, πώς έκανε την είσοδό του? Κάνει εντύπωση. Κύριος Κασελάκη. Κάνει εντύπωση. Το συζητάμε εμείς. Mm-hmm. Το συζητάνε πολύ. Το συζητάνε πάρα πολύ. Το συζητάνε έξω από τα στούντιο και τις εφημερίδες. Το θέμα είναι ένα θέμα η συζήτηση, να κουβεντιάσουμε γιατί δήλωσε όλα αυτά που δήλωσε, και μπράβο του, θα πω εγώ, που ήταν ειλικρινής και για την προσωπική του ζωή και για την επαγγελματική του πορεία και την επιχειρηματική του πορεία. Μπράβο, και καλά έκανε, κατά τη γνώμη μου. Το θέμα είναι αν θα μείνουμε στην εντύπωση, κοίτα τι είπε, ή αν θα πάνε στην κάλπη τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ και θα τον ψηφίσουν για να τους εκπροσωπήσει και να διεκδικήσει την εξουσία. Διότι στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίζουμε συνήθως αυτόν που μας κάνει εντύπωση. Ψηφίζουν αυτόν ο οποίος θα τους φέρει στην εξουσία. Mm. Αν πείσει λοιπόν ο κ. Κασελάκης ότι μπορεί να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και να κερδίσει το Μητσοτάκη σε εκλογές σε 4 χρόνια, θα τον ψηφίσουν. Πάντως. Αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής είμαστε σε επίπεδο εντύπωσης. Όχι ουσίας. Τόση ώρα. Πολιτική κουβέντα δεν έχουμε πει καμία. Μα ακριβώς. Μα δεν είπε ο κ. Κασελάκης. Η εικόνα, η προσωπική του ζωή, ο εφοπλισμός. Ακριβώς. Πώς το λένε, η Goldman Sachs. Ναι. Η καταγωγή. Ακριβώς. Εμένα ποιος μπορεί να μου δώσει ένα δάνειο με προσωπική εγγύηση να πάρω κανένα 2 βαπόρια. Σωστό. Θέλω να πάρει και 2 δάνεια, να μου δώσει και εμένα να πάρω όλα 2. Να πάρει και ένα σε μια εταιρεία. Θέλω να πω ότι αυτά πρέπει να συζητηθούν, δηλαδή πρέπει να γίνουν τάλιρα, γιατί είναι ωραία η ιστορία. Δεν πρόκειται να συζητηθούν, Γιώργο. Δεν πρόκειται να μπει κανείς στην ουσία. Μέχρι στιγμής κανείς δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει ο πρωταγωνιστής, ο κ. Κασελάκης στην ουσία. Δεν θα μπει κανείς στην ουσία. Είναι λίγος ο χρόνος. Πότε θα συζητηθούν, πότε θα γίνουν κουβέντες. Δηλαδή, για τα ελληνικά, ποια είναι η άποψη του κ. Κασελάκη?
Σωστό. Σου λέω ένα άλλο ερώτημα. Γιατί ξέρεις την άποψη της κυρίας Αχτσιόγλου. Ναι, είπε, η κυρία Αχτσιόγλου, ναι, η κυρία Αχτσιόγλου και ο κύριος Τσακαλώτος έχουν δοκιμαστεί, συμφωνώ, διαφωνώ μαζί τους, δεν έχουν κρυφτεί πολιτικά. Ο κύριος Χρυσλάκης δεν λέω ότι κρύβεται, λέω απλώς ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν μιλήσει πολιτικά. Έχει και μια πολιτική σταδιοδρομία. Αυτό εννοώ. Ακριβώς. Δηλαδή την άποψη του κύριου Τσακαλώτου για την οικονομία την ξέρω. Την άποψη του κύριου Κασελάκη για την οικονομία δεν την ξέρω. Για τα εργασιακά της κυρίας Αχτσιόγλου την ξέρω. Ως πολίτης λέω δεν θα μπούμε στην ουσία. Αν είναι κάτι, το προφίλ του κύριου Κασελάκη, αυτό το οποίο έχουμε δει από χθες, έτσι, ο οποίος ο ίδιος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, ταιριάζει με το ΣΥΡΙΖΑ. Κουμπώνει, μπορεί να κουμπώσει, υπάρχουν δηλαδή φόρμουλες που μπορεί λοιπόν να κουμπώσει. Και να πούμε ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του κόμματος. Γνώμη μου, δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Mm. Γιατί ξαναλέω ότι ψηφίζει το κόμμα. Το σκληρό κόμμα, ο πυρήνας. Δηλαδή αυτός που αγαπάει το ΣΥΡΙΖΑ, τον στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ στις δύσκολες στιγμές. Δεν θα πάει η ευρύτερη κεντροαριστερά, να το πω έτσι. Άρα, κατά συνέπεια, νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχει προκαλέσει την εντύπωση. Μπορεί κάποιος να έχει τρομάξει ο κ. Κασελάκης, διότι παραμένουμε αρκετοί από εμάς μια συντηρητική κοινωνία στην Ελλάδα. Σου λέει αυτός από που ήρθε, τι είναι αυτός. Νομίζω λοιπόν ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες. Νομίζω ότι και ο κ. Κασελάκης πάει, νομίζω, για να καταγράψει ένα ποσοστό. Δεν είμαι βέβαιος αν πηγαίνει να κερδίσει. Δύο ιστορικά στελέχη, τρία ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα σε διάστημα λιγότερο του ενός μήνα. Νομίζω ότι πάει να κάνει μια καταγραφή. Νομίζω ότι θα συζητήσουμε την επόμενη μέρα και ποιος κέρδισε το ΣΥΡΙΖΑ και τι ποσοστό πήρε ο κ. Κασελάκης. Δηλαδή, θα είναι διψήφιο, λέω ένα παράδειγμα. Θα είναι μονοψήφιο, δεν θα πουλήσει το προϊόν αυτό, το επικοινωνιακό προϊόν. Νομίζω ότι και ο κ. Κασελάκης, κάποιος ρεαλιστής, νομίζω ότι δεν περιμένει κανείς ότι θα πάει όλο το χαρτί και θα φύγει. Πάντως, από τις υποψηφιότητες ήταν η αυτή η οποία έκανε την διαδικασία την νοσοκομματική του ΣΥΡΙΖΑ ευρύτερη. Πιο mainstream. Ισχύει, αλλά θέλω να σου πω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ συζητάνε το εξής, για να καταλάβετε ότι δεν είναι ο Κασελάκης το θέμα στην πραγματικότητα. Όταν ρώτησα κάποιους φίλους από το ΣΥΡΙΖΑ, ποια υποψηφιότητα επηρεάζει περισσότερο ο κ. Κασελάκης, μου είπαν τον κύριο Παπά. Γιατί τον κύριο Παπά? Όχι γιατί είναι ο κ. Κασελάκης, γιατί τον στηρίζει ο κ. Πολάκης. Να. Δηλαδή, προσέξτε, από καραμπόλα μπορεί να την πληρώσει ο κ. Νίκος Παπάς. Όχι γιατί ο κ. Κασελάκης είναι ένα ψήφουνα που έχει μπει μέσα και τα έχει σαρώσει όλα. Μάλιστα. Αν ο κ. Πολάκης δεν μιλούσε και δεν έλεγε πότε είχε νοστιβάδα, πώς το είπατε ακριβώς, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα ο κ. Παπάς. Μάλιστα. Λοιπόν, χθες είχαμε και αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Και αν νομίζω ότι μπορώ να αποκομίσω κάτι με βεβαιότητα από αυτό, είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θα πέσουν λεφτά για να μην έχουμε ξανά τα ίδια. Έτσι, αρκετά λεφτά. Και δεύτερον, αν καταλαβαίνω καλά, Γιάννη, υπάρχει ένα άγχος για το φθινόπωρο. Ναι. Ένα άγχος στις περιοχές οι οποίες έχουν καεί, ότι εκεί μπορεί η μεγάλη καταστροφή τελικά και οι απώλειες και οι μεγάλοι κίνδυνοι να μην δημιουργήθηκαν από τις πυρκαγιές, αλλά να δημιουργηθούν από τις πλημμύρες. Επιηγήσεσαι για αυτό που συμβαίνει στο εσωτερικό της κυβέρνησης και των Δήμων και των περιφερειών για το φθινόπωρο. Εγώ θα σου άλλαζα τη σειρά. Δεν θα σου έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η αγωνία, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αγωνία, όχι άγχος, δεν είναι η αποκατάσταση των μεγάλων οικολογικής καταστροφής που έχει γίνει, ειδικά στον Εύρο. Νομίζω ότι η μεγάλη αγωνία είναι οι πλημμυρές. Το φαινόμενο Μάνδρα. Μας τα λέγει και ο κύριος Λέκας εχθές, έτσι, ο καθηγητής γεωλογίας. Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Λέκα ακούνε και στην κυβέρνηση, για να είμαι ειλικρινής, τους τεχνοκράτες ακούνε. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα χθες που στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action. Ισχύει. Νομίζω ότι αποτυπώσαμε στο δελτίο ειδήσεων του Action και τον κίνδυνο και την αγωνία της κυβέρνησης. Νομίζω ότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, Γιώργο και Άννα. Γι' αυτό θα δείτε το επόμενο διάστημα να τρέξουν πρώτα οι Δήμοι, οι περιφέρειες. Εκεί έχω μια αγωνία, μια ανησυχία αν θα τρέξουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες για τις πλημμύρες, για τις εκλογές. Μπράβο, τώρα εδώ είναι η συγκυρία περίεργη. Ναι, είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά για την κυβέρνηση καταλαβαίνω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Μην έχουμε φαινόμενα τύπου Μάνδρα. Δηλαδή, δούμε τόνους λάσπης να κατεβαίνουν και να πλήττουν πόλεις οι οποίες πριν από λίγες εβδομάδες είχαν δοκιμαστεί από τις πυρκαγιές. Γι' αυτό νομίζω ότι θα υπάρξει μια στρατηγική άμεσα, και όταν λέω άμεσα εννοώ θες, για να υπάρξει ένας συντονισμός κυβέρνησης, δήμων, περιφερειών, για να γίνουν ό,τι μπορεί να γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα. Δεν μπορούν να γίνουν θαύματα, δηλαδή να κατασκευαστούν αντιπλημμυρικά έργα σε ένα μεγάλο εύρος. Κάπως να υπάρξουν αναχώματα
για τις βροχές που έρχονται το φθινόπωρο. Διότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Το δεύτερο είναι ότι θα υπάρξει ένα σχεδιασμό, τον οποίο θα ανακοινώσει αύριο ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή, καταλαβαίνω. Είναι για την ενίσχυση της πυροπροστασίας. Ναι, έτσι, ο κ. Παπαθανάσης, σε εσάς, αν δεν κάνω λάθος, είπε για 2 δις ευρώ που θα πέσουν στοχευμένα για την πυροπροστασία. Τι σημαίνει αυτό? Αεροπλάνα, μηχανή παραγωγή στο νέο εργοστάσιο των Καναντέρ, το οποίο έχει ξεκινήσει και λειτουργεί. Είμαστε στη γραμμή παραγωγή και εμεί. Ντρόουν στο δεύτερο. Θερμικές κάμερες, εθελοντισμός, δηλαδή περπατάει ο Γιώργος κάπου να υπάρχει μια αυξημένη αίσθηση παρακολούθησης του τι συμβαίνει στο άλσος που πηγαίνει ή στο δάσος που περπατάει, να μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο, κάποιος να το σηκώσει το τηλέφωνο για να προλάβουν την πυρκαγιά στο ξεκίνημα. Νομίζω ένα μεγάλο πλέγμα έργων και μέτρων μάλλον. Θα λειτουργήσουν τα μέτρα. Γιάννη, ακούμε συνέχεια τα μέτρα και ο κόσμος και όλοι μας. Αλλά το θέμα είναι, θα εφαρμοστούν, θα γίνουν, θα λειτουργήσουν. Θα έχουμε δηλαδή ένα καλό. Μένει να φανεί αυτό. Πάντως το βέβαιο είναι ότι χρήματα θα δοθούν για να αγοραστούν αεροσκάφη, ντρόνς, όλα αυτά. Μένει και συνείδηση αυτό που λέμε κρατικής μηχανής να δουλέψει. Τι μου κάνετε, και δεν εννοώ την πυροσβεστική προφανώς. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Ο κύριος Λέκας που τον είχαμε μας είπε ότι η κυβέρνηση προχωράει πάρα πολλές φορές σε υλοποίηση μέτρων, αλλά δεν έχουν την αποτελεσματικότητα που θα πρέπει λοιπόν να έχουν για να αντιμετωπιστούν αυτά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να έχουμε. Είναι κάτι σαν τους νόμους. Έχουμε πάρα πολλούς νόμους που δεν εφαρμόζονται. Ναι. Μια επικοινωνία μεταξύ του κράτους, των αρμοδίων υπουργείων, με τους επιστήμονες, το τι θα πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα. Ισχύει αυτό που λες, αλλά εγώ θα σου λέγα ότι το μεγάλο πρόβλημα αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να καταλάβουν και οι τοπικοί παράγοντες και άρχοντες που θα εκλεγούν σε λίγο καιρό ότι δεν είναι μόνο για να μαζεύουν τα σκουπίδια, οι δήμαρχοι. Γιατί να το καταλάβουν, Γιάννη μου, αυτό? Η απόφαση της Μάνδρας ήταν αθωωτική για τους πολιτικούς προϊσταμένους αυτής της αυτοκρατορίας. Γιατί να το κάνουν, ποιο να είναι το άγχος? Ναι. Ας πούμε, εντάξει, τώρα δεν κάνω κριτική στην απόφαση, αλλά περιφερειάρχη στην περίπτωση της Μάνδρας ήταν η κυρία Δούρου. Σωστό. Κρίθηκε αθώα. Σωστά. Εγώ δεν μιλάω μόνο για αυτή την περίπτωση. Εγώ μιλάω για το πιο απλό πράγμα που λέγεται να καθαρίσεις τα ξερά χόρτα στο Δήμο σου. Παίρνεις λεφτά. Το χόντρι είναι καθαρίζοντα τα φεράτια. Θέλω να σου πω ότι αυτό. Ή τα φεράτια που λέει η Αναπολιστά. Αυτό ακούγεται μικρό στο μυαλό μας, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα Δήμων που πήραν χρήματα. Ακριβώς. Δεν ξέρω τι τα κάνανε. Σωστό. Που πήγαν. Ελπίζω ότι ξέρουν αυτοί. Αλλά τα φρεάτια όμως μέσα στα σκουπίδια. Ακριβώς. Με μία βροχή πνίγει το κόσμο. Ηλιοφόρος Κύμης στους Τρακομακεδόνες. Πρόποδες Πάρνηθας. Ξέρεις πότε καθαρίστηκε? Ναι. 7 Αυγούστου. Ναι, καταλαβες. Γι' αυτό σου εξηγώ ότι αυτές οι μικρές αλήθειες που ρωτήσατε αν θα εφαρμοστούν τα μέτρα. Βέβαια. Πού να πας στη μεγάλη εικόνα, τα drones, τα αεροπλάνα, τα δισεκατομμύρια, όταν δεν κάνεις το πιο απλό πράγμα? Καθάρισε το γράφο, είναι δίπλα σου. Δηλαδή θέλω να πω ότι πάμε όλοι στη μεγάλη εικόνα, αλλά χάνουμε τη μικρή, η οποία είναι κομβικό σημείο. Μα τα δηλαδή φρεάτια, αυτό που ακούμε σε κάθε ρεπορτάζ, όταν ξεκινάει έτσι μια έντονη βροχόπτωση, δεν ήταν καθαρισμένα. Το νερό πώς θα φύγει? Από τη στιγμή λοιπόν που τα σκουπίδια είναι μέχρι πάνω, πώς θα φύγει το νερό, πώς να μην πλημμυρίσουμε? Θέλω κάποια στιγμή, όταν έχετε χρόνο, να δείτε το μέγεθος των ξερών χόρτων που ήταν στο αεροδρόμιο της Αγχιάλου. Για να τα λέμε όλα. Mm-hmm. 2 μέτρα ήταν σε στρατόπεδο μέσα. Έχει γρασία εκεί τα. Λοιπόν, βεβαίως επάφθη ο διοικητής, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω να το δείτε κάποια στιγμή για την ιστορία, για να μην λέμε μόνο για τα μεγάλα. Κλείνοντας λιγάκι την κουβέντα μας, ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Πρόβα ΔΕΘ σήμερα για τον κύριο Μητσοτάκη. Χάρη μου φαίνεται αυτή η ΔΕΘ. Άμα ακούς, ας πούμε, μας θα παίρνει νωρίτερα ο κύριος Τσάπαλος. Καταργήσουμε. Όχι, δεν θα έχει παροχές. Θα έχει μεταρρυθμίσεις. Πάρε εσύ τις μεταρρυθμίσεις και πήγαινε σούπερ μάρκετ μετά. Δεν θα έχει και τίποτα το βράδυ. Επίσης. Τίποτα το βράδυ. Δηλαδή γενικά θα είναι κάτι το οποίο θα είναι μάλλον πιο ήπιο. Έχουμε και αυξήσεις. Και λέω ότι θα πάει με τρεις υπουργούς. Με τρεις υπουργούς μας έλεγε. Ναι, δεν ξέρω αν θα πάει με τρεις υπουργούς. Ξέρω πάντως ότι μην περιμένεις ότι θα υπάρξουν τα παλιά καλά μετά τη ΔΕΘ, ο καθένας στα τοπικά πολιτικά κέντρα που έλεγε ο Άιμνηστος Βαγγελιανόπουλος. Ο καθένας θα έχει κάτι. Δεν θα έχει κάτι. Παιδιά, έκανε συνεδρία στο Υπουργικό Συμβούλιο επί ΠΑΣΟΚ στη Μαύρη Θάλασσα. Εγώ να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Στο ψαράδικο. Πριν κλείσουμε και σε αποχαιρετήσουμε για το χαπορία, θα επιστρέψω πάλι στον κύριο Κασελάκη. Βέβαια. Ο κύριος Τσίπρας το καλοκαίρι είχε ένα ταξίδι στην Αμερική που πήγε με την οικογένειά του. Ναι. Μήπως συναντήθηκε με τον κύριο Κασελάκη και τον στηρίζει? Και του έδωσε την ευλογία, να το πω έτσι. Ευλογία. Μπορεί να έχουν μια άλλη κοινωνία οι άνθρωποι, να μιλήσανε και να του είπε προχώρα μπροστά. Ερώτηση κάνω. Τι θεωρία είναι αυτή τώρα? Το σκέφτηκα το. Επειδή το καλοκαίρι ήταν εκεί ο κύριος Τσίπρας. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι αποφάσεις είναι. Είσαι έτοιμη να γράφεις την ελεύθερη ώρα σιγά σιγά. Σε βλέπω. Έτσι με βλέπω. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, Γιάννη. Θα τα πούμε και αύριο.